Επιστρέψαμε, πάμε γρήγορα για να καλησπερίσουμε τον καλό συνάδελφο τον Δημοσθένη Καλαμπάκα. Καλή χρονιά, Δημοσθένη. Με πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες. Καλησπέρα, Δημοσθένη. Για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει με το ζευγάρι το οποίο βρέθηκε να έχει χάσει τη ζωή του, να έχει κόψει τις φλέβες τους, κάνοντας θυσίες στο σατανά. Ακριβώς. Καλησπέρα. Πολλά τα ευρήματα της αστυνομίας, Δημοσθένη Καλαμπάκα. Το πιο σημαντικό εύρημα όμως τι ήτανε, πες μας λίγο. Ακριβώς. Μια σοκαριστική υπόθεση που αναστάτωσε το Πανελλήνιο, Φίλιππε, να πούμε. Ζευγάρι σατανιστών, 30χρονος Γερμανός και 23χρονη Βουλγάρα, βαθιά μοιημένοι σατανισμό, όπως λένε από την αστυνομία, αυτοκτόνησαν, θυσιάστηκαν, όπως λένε οι οπαδοί του σατανά, την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς στην περιοχή Βλαχάτα της Κεφαλονιάς. Να πούμε ότι το ζευγάρι είχε νοικιάσει για 3 μήνες μία βίλα στην περιοχή, είναι ένα απόμερο σημείο εκεί που βρίσκεται το σπίτι. Δεν είχαν βγει καθόλου, όπως λένε οι κάτοικοι, και το σοκ ήταν για την έγκυο ιδιοκτήτρια όταν πήγε σπίτι την ημέρα που θα φεύγανε και είδε τη βίλα της πλημμυρισμένη στο αίμα. Κοίτονταν νεκρή. Η 23χρονη Βουλγάρα, και αθώς το 30χρονο φίλος της, ο οποίος ήταν μαχαιρωμένος με φαλτσέτα στην καρδιά. Σύμφωνα με τον νεκροδικαστή και την αστυνομία, πρώτα αυτοκτόνησε η κοπέλα με τη βοήθεια του φίλου της και στη συνέχεια ο 30χρονος έμπηξε βαθιά στην καρδιά τη φαλτσέτα. Οι αστυνομικοί βρήκανε στη ματωμένη δίλα πεντάλτες, κεριά, δεκάδες κεριά. Άλλα είδη που είναι για σατανιστικές τελετές. Το μενταγιό, να πούμε, με το σύμβολο της Πεντάλφα. Της Πεντάλφα. Και επίσης, να πούμε, και τα αυτοκόλλητα από παγανιστικές τελετές. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτοκόλλητα, δεκάδες ειδικά κεριά. Και να πούμε ότι η 20χρονη είχε αναρτήσει στο Facebook χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Στη μία είπε ότι πίνει αίμα, είναι γεμάτη αίματα στο πρόσωπο. Και στην άλλη χαρακτηριστική στο Facebook πάντα έχει αναρτήσει μια φωτογραφία με τα γιον με την Πεντάλφα. Είναι μια σοκαριστική υπόθεση, Φίλιππε, που έκανε μέχρι σόκαρ και τους αστυνομικούς, οι οποίοι είδαν μια δίλα πλημμυρισμένη στο αίμα. Όπως ακόμη μάθαμε, συνδέουν την τελετή αυτή, την αυτοκτονία, επειδή λέει σατανιστές, εν ώψη της πρώτης Πανσελίνου, της νέας χρονιάς, αρκετές μέρες πριν θυσιάζονται στο σατανά. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά και σοκαριστικά, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Είναι απίστευτο να έχουμε τέτοια αυτοκτονία, να είναι φτιαγμένο να έχουν νοικιάσει τη βίλα της γυναίκας η οποία έπαθε σοκ. 7 μηνών έγκυος ήταν ιδιοκτήτρια, πάει να ανοίξει το σπίτι της και βλέπει αυτό το θέαμα. Και το σημαντικό, το κορίτσι το οποίο αυτοκτόνησε είχε εξαφανιστεί. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Ήταν εξαφανισμένη. Ήταν φοιτήτρια στη Γερμανία η κοπέλα. Έχουμε την 23χρονη Βουλγάρα να έχει εξαφανιστεί και να την αζητεί η οικογένειά της εδώ και αρκετούς μήνες και να κάνουν έκκληση. Πάμε, παρακαλώ πολύ, γρήγορα, να δούμε τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες και αμέσως μετά να δώσουμε νέα στοιχεία, ντοκουμέντο που πραγματικά σοκάρωνε. Ήταν μια μέρα που κατέβηκε, περπάτησε μέχρι επάνω και γύρισε. Φορούσε μαύρα, έτσι, μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα. Από ό,τι λένε εδώ στο χωριό, αυτή ήταν εδώ πέρα για 3 μέρες και πρέπει να ήταν έγκλημα μεταξύ τους. Πληροφορηθήκαμε και εμείς από τους ανθρώπους ότι έγινε μια δολοφονία ενός ζευγαριού και αυτά. Αποκλείσαμε το ενδεχόμενο κάποιος από εμάς, από το περιβάλλον εδώ, να έχει κάνει κάτι. Δεν είχε συμβεί ποτέ τίποτα στο παρελθόν. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό που έγινε. Μικρό το μέρος, 2 πτώματα σε ένα σπίτι εδώ που πρώτη φορά το άνοιξε ο άνθρωπος κιόλας. Πέρα είδα μια μέρα που κατέβηκε, περπάτησε μέχρι επάνω και γύρισε. Φορούσε μαύρα, έτσι, μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα. Είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα τα οποία έχουν συμβεί. Ξαναλέμε λοιπόν ότι έδωσαν τέλος στη ζωή τους και όλα αυτά κατά τη διάρκεια της σατανιστικής τελετής. Ξανάρχονται στη μνήμη μας, κύριε Καμπούρη, τότε με την ιστορία των σατανιστών Κατσούλα και Σία, και βέβαια αυτό δείχνει 2 πράγματα. Προσοχή, ψυχική ανισορροπία μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Προσοχή,
Και αυτό πράγμα είναι απαράδεκτο. Ξεπερνάει τα ανθρώπινα εσκαμμένα. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης συμπτωματικά, τους είχα πιάσει εγώ αυτούς στην Πάρο πριν κάνουν τα εγκλήματα εδώ πέρα. Τους είχα πιάσει εκεί πέρα. Τους είχατε συλλάβει για λόγους σατανιστικών τελειτών. Τους είχα λάβει, όχι, τους πιάσουμε για την κρίση αρχής, γιατί σταματήσαν μια κοπέλα και ευτυχώς είχε ευστροφία και έφυγε, γιατί κατάλαβε ότι κάτι άσχημο συμβαίνει. Τι είχατε συλλάβει εσείς τους σατανιστές? Τους είχα συλλάβει πριν, αλλά για την κρίση αρχής. Κάναν τους αστυνομικούς. Και μετά ναι, κάναν τους αστυνομικούς και πήγαν να παγάγουν την κοπέλα. Να πούμε, δηλαδή, ο σκοπός προφανώς ήταν αυτός. Και μετά έγινε ό,τι έγινε εδώ κάτω. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι έχουμε πολλά διαμερίσματα. Είχαν γίνει καταγγελίες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Και για διαμερίσματα στην Ελλάδα, τα οποία τα έχουν μετατρέψει σε χώρους σατανιστικής λατρείας και τελετές μαύρης μαγείας. Γιατί, κύριε Καμπούρη, τις εφημερίδες επιτρέπουν διαφημίσεις του στυλ τσάπα? Επαναφέρω πρόσωπα, επανασυντείω πρόσωπα, μαγείες, όλα αυτά και με συγχωρείς και του κόλου τα νιάμερα που φέρνουν αυτή την κατάδια για την ξεφτύλα. Αυτό γιατί το επιτρέπουν και το ξέρουν. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Σε όλες τις εφημερίδες. Χρυσή ευκαιρία και όλα αυτά και συγγνώμη που το δεν θέλω ονόματα εφημερίδα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Αν θα δείτε εκεί που είναι αυτά τα κολομέντιουμ, γι' αυτό εκνευρίζομαι, αυτό το πράγμα προπαγανδίζουν συνέχεια. Είναι ξεφτύλα αυτό. Εδώ πρέπει να πούνε, κάτι πρέπει να γίνει. Διαφημίζουν αυτά τα πράγματα. Το σατανά και τους και όλα τα υπόλοιπα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, να ευχαριστήσω τον Δημοσθένη τον Καλαμπάκα. Έχουμε τον Νίκο τον Μουζάκη, τον σύμβουλο ψυχολογίας. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Για πες μας λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Υπάρχει κίνδυνος. Πολλά παιδιά, πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή επηρεάζονται από άτομα υποσχόντας δύναμη, χρήματα, λάμψη και στη συνέχεια απειλώντας τις οικογένειές τους ότι πρέπει να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο δρόμο. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες σε ολόκληρη την Ελλάδα και από γονείς ότι έχουν μετατραπεί διαμερίσματα. Είστε στον αέρα, κύριε. Τι μιλάτε μεταξύ σας? Κύριε Μουζάκη, με ακούτε? Με ακούει ο κύριος Μουζάκης? Ναι. Κύριε Μουζάκη, με ακούτε? Ναι, δεν σε ακούω. Μάλιστα, θα φτιάξουμε τη γραμμή τον κύριο Μουζάκη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Για πείτε μας λίγο, τι γίνεται ακριβώς με την ψυχολογία, πώς φτάνει σε ένα σημείο. Με ακούτε? Με ακούτε, κύριε Μουζάκη? Να κλείσουμε τη γραμμή του κύριου Μουζάκη και το διορθώσουμε. Ξαναλέμε λοιπόν ότι υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες από γονείς που λένε τα παιδιά τους τα έχουν πλησιάσει διάφοροι τύποι και τύπισες. Υπάρχουν καταγγελίες συγκεκριμένες, υπάρχει και εισαγγελία για συγκεκριμένο διαμέρισμα στον Πειραιά, το οποίο το είχαν μετατρέψει σε άνδρο του Σατανά. Υπάρχουν συγκεκριμένες επίσης καταγγελίες για ότι νοικιάζουν διαμερίσματα και τα οποία το μόνο αυτό που κάνουν είναι να συγκεντρώνονται και να μαζεύονται για να. Τι να κάνουνε, για να μοιηθούν οι νέοι στα δίχτυα του σατανισμού με σκοπό κυρίως τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Πολλές οι καταγγελίες. Σοβαρό το ποινικό άδικημα, έτσι. Υπόψη. Βεβαίως. Γι' αυτό όποιος ξέρει κάτι πρέπει να το καταγγείλει στις αρχές κατευθείαν. Να το καταγγείλει στην αστυνομία. Και είναι σημαντικό αν αντιληφθείτε το οτιδήποτε στη γειτονιά σας, κοντά στο σπίτι σας, ενημερώστε την ελληνική αστυνομία. Γιατί εγώ τότε πρόλαβα, συγγνώμη, το μου διέφυγε προηγουμένως, πρόλαβα τότε στην Πάρο. Ναι. Και δεν έγινε στην Πάρο. Και παρόμοια περίπτωση με αυτή που έγινε στη Λαγία. Λόγω που τους πιάσατε. Γιατί βρήκαμε μετά από καιρό, βρήκαμε μέσα σε μια σπηλιά, είχαν κάνει τελετή με φωτιές και λοιπά. Μάλιστα. Κοντά στη θάλασσα. Μένουμε εδώ πέρα. Εδώ πάσεις στην Ακρόπολη και έχει σε κάποια αρχαιολογικά και είχαν κάψει. Μάλιστα. Πολλά πράγματα. Μένουμε εδώ στο θέμα. Κλείνει και για οτιδήποτε νεότερο διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.